Νέα εκτό έδρα νίκη πέτυχε ο αιωλικό που πέρασε και από τη Νέα Επίδαυρο, επικρατώντα 0-1 του τοπικού Φίνικα. Μετά τα διπλά στι έδρε των Ιάλισου και Ανταγαστούνη, η ομάδα τη Μιτυλίνη, που την προηγούμενη αγωνιστική είχε επίση πάρει μεγάλη νίκη επί τη Ρόδου αλλά εντό έδρα, κατάφερε να προσθέσει στο σακούλι τη άλλου τρει βαθμού τη δύσκολη εκτό έδρα αναμέτρηση με το Φίνικα Νέα Επιδάβρου. Ανεβαίνοντα έτσι στην κορυφή τη κατάταξη στον τέταρτο όμιλο, εκμεταλλευόμενη και το γεγονό ότι το μάτι τη Ρόδου με τον Πανιόνιο αναβλήθηκε. Σε μια δύσκολη έδρα και κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο, οι Κιανόλευκοι έκαναν κατάθεση ψυχή και έφτασαν στη νίκη χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 44ο λεπτό ο Μακρύ με πλασέ έπειτα από παράλληλη σέντρα του Ανιτσάκη. Πολύτιμη συμβολή στην επιτυχία τη νησιωτική ομάδα είχε ασφαλώ ο γκολκίπερ Μουζάκη, ο οποίο μπλόκαρε πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπιτζή στο 32. Όσο για τη σημαντικότερη στιγμή του αιωλικού, καταγράφηκε στο 36 και ήταν ένα δοκάρι σε προσπάθεια του Ανιτσάκη. Από την άλλη, οι γηπαιδούχοι πίεσαν ασφεκτικά στο δεύτερο ημίχρονο, αγγίζοντας σε αρκετές περιπτώσει την ισοφάρηση. Στο 57 ο Μουζάκη απέκρουσε με δυσκολία το foul του κάπλατζι, στο 64 οι γηπεδούχοι είχαν διπλή ευκαιρία με Μπιτζή και Γεωργίου, ενώ στο 68 η μπάλα έφυγε λίγο out από την κεφαλιά του Λαθούρι. Στο 75 ο Μουζάκης είπε όχι σε ανάποδο ψαλίδι του Μπιτζή, στο 88 ο Μπούκορις σούταρε μόλις out από καλή θέση και στο 90 έπειτα από κόντρε ο Γεωργίου πλάσαρε για να αποκρούσει ο Μουζάκη με τα πόδια. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση στο μάτς με τον Αιωλικό να παίρνει άλλο ένα σπουδαίο εκτό έδρα τρίποντο και πλέον να κοιτάζει το επίση εκτό έδρα παιχνίδι με τον Πανηλιακό το οποίο θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Βλέπουμε την κάρτα με τα αποτελέσματα τη 5η αγωνιστική στον 4ο μήλο: Διαβολή Τσιμίκονο 0-1, Φίνικας Επιδάβρου Αιωλικό 0-1, αια γαστουνης ιαλισο Ιάλισο 2-1, Αοπηλίου Κοπανηλιακό 3-0, Ερμιονίδα 1-0. Αψ Πάτρε Πανγκυθιατικό 1-0, αναβλήθηκε το παιχνίδι τη Ρόδου με τον Πανιόνιο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο Σμαραγδένιο νησί. Στη βαθμολογία ο Αιωλικό είναι πρώτο με 12 βαθμού, ακολουθεί ο Πανιόνιο με 10 αλλά με ένα μάτσο λιγότερο, του ίδιου βαθμού έχει η Μίκονο, του 9 είναι η Ρόδο με επίση παιχνίδι λιγότερο, 9 έχει και ο Όπι 8 για Ερμιονίδα και Πανιλιακό, 6 για το Φίνικα Νέα Επιδάβρου, Έξι και για τον Νέα Νταγαστούνης, τους τέσσερι είναι το ΑΠΣΠΑΤΡΕ, ενώ από τρεις βαθμούς έχουν οι άλλοι στους Παγκηθεατικούς, και παναργιακός.